Βρισκόμαστε στην σκηνή του Καμπερίου Θεάτρου, εδώ που γίνονται οι πρόβες, αλλά δεν θα διαδραματιστούν τα όσα θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε μέσα από την καλοκαιρινή παραγωγή του Διπεθέιου Ανίνων, το California Dreaming. Είμαστε εδώ με τον κύριο Λευτέρη Πλασκοβίτη, σκηνοθέτη της παράστασης, η οποία θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη ένα μεγάλο ταξίδι στην Ήπειρο και στην Ελλάδα. Θέλω εκ των προτέρων, κύριε Πλασκοβίτη, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε στο κοινό των Ιωαννίνων, να δώσουμε μία πρώτη γεύση ουσιαστικά από αυτή την φετινή παραγωγή σε μια ιδιαίτερη νέη αλήθεια χρονική στιγμή για την χώρα και για τον πολιτισμό πραγματικά, ο οποίος έχει δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δύσκολα τα πράγματα, υπό δύσκολες συνθήκες καλείστε και εσείς έτσι, να ανταποκριθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ναι, η αλήθεια ότι αυτό το καλοκαίρι από την ημέρα που ξεκίνησε η καραντίνα και ο κορονοϊός, πράγματι, ο πολιτισμός γενικότερα και ειδικότερα το θέατρο έφαγε ένα τεράστιο χαστούκι που δεν το έχει ζήσει, τουλάχιστον εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο, ούτε τις εποχές των μνημονίων δεν συνέβη αυτό. Είναι πράγματι τραγικό και για τους εργαζόμενους στο θέατρο, στον πολιτισμό, στις μουσικές, αλλά και για τους θεατές που στερούνται, θεωρώ, ένα πολύ σημαντικό από αυτό που λέμε πνευματική τροφή, μαζί με το βιβλίο και άλλα πολλά. Είναι το θέατρο η πνευματική τροφή του ανθρώπου που σήμερα πρέπει να κρατηθεί όρθιος με όλα αυτά που περνάμε. Και οπότε να έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι δύσκολο καλοκαίρι, ιδιαίτερο καλοκαίρι, αλλά έχουμε μάθει να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Mm-hmm. Άρα είμαστε εδώ πέρα με πολύ μεράκι, με πολύ διάθεση και φτιάχνουμε μια παράσταση. Το βραβευμένο έργο του Βασίλη του Κατσικονούρη, California Dreaming. Έχω την ευτυχία να έχω μια πολύ δυνατή ομάδα 4 νέων ανθρώπων, πολύ ταλαντούχα παιδιά, το Μιχάλη τον Παπαδημητρίου, το Χρήστο τον Χρήστου, την Δανάη τη Σταματοπούλου και την Αναστασία τη Τζελέπη, που το λέω αυτό και θα το λέω συνέχεια. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να βρεις ηθοποιούς, και το λέω με τα γνώση, ξέρω ότι πολύ καλά τη λέω, που να μην είναι με το ρολόι στο χέρι. Mm-hmm. Δηλαδή τελείωσε η πρόβα, να φύγουμε, να πάμε το βράδυ να πιούμε κανένα ποτό και τέτοια. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη διάθεση, πολύ μεγάλο μεράκι για αυτή τη δουλειά, την έχουν αγαπήσει πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτό θα βγει και 21 του μήνα στο θέατρο ΕΜ πάνω το βράδυ. Και θα απολαύσουν τα παιδιά αυτά, όχι μόνο εγώ που τα βλέπω κάθε βράδυ που κάνουμε πρόβες, αλλά και οι θεατές των Ιωαννίνων, αλλά και όλες τις Ηπείρου, γιατί θα πάμε και Πρέβεζα, θα πάμε σε πολλές πόλεις, Γουμπενίτσα, Άρτα και σε πολλά χωριά εδώ του νομού Ιωαννίνων. Μια παράσταση η οποία θα δώσει μια διέξοδο, θα έλεγε κανείς, αυτό το δύσκολο καλοκαίρι στους φίλους του θεάτρου. Είναι ένας από τους λόγους που αποφασίσατε να περιοδεύσετε με μία κωμωδία. Ουσιαστικά να δώσετε γέλιο στους ανθρώπους που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα χρειάστηκε να μείνουν μέσα στο σπίτι και ίσως να χάσουν το χαμόγελό τους. Ναι, ένας από τους λόγους που έχω επιλέξει το έργο αυτό είναι ότι είναι κωμωδία. Γιατί κακά τα ψέματα, θέλουμε ανάσες. Θέλουμε ανάσες. Και η κωμωδία δίνει μια ανάσα. Γιατί ο άλλος λόγος είναι ότι είναι 4 πρόσωπα μόνο, οπότε μπορούμε να διαχειριστούμε το πρωτόκολλο περιγυνής, δηλαδή να είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ένας άλλος λόγος είναι ότι είναι δύσκολες και οικονομικά εποχές, άρα δεν μπορούσαμε να είχαμε ένα θίασο 7, 8, 9 ατόμων. Αλλά ήταν όλοι αυτοί οι λόγοι που κάναμε αυτή την επιλογή του έργου. Και βεβαίως ότι το έργο μιλάει για τα νιάτα και τα σημερινά. Όχι στο σύνολό τους ενδεχομένως, δηλαδή τα 4 παιδιά αυτά δεν εκπροσωπούν το σύνολο των σημερινών νέων, αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σημερινής νεολαίας, όπου φεύγει από το χαστούκι στο χαστούκι, τα μνημόνια, δεν έχουμε από εδώ, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Τελειώνουν τα πανεπιστήμια, ένα πτυχίο κενό, ένα που κάμισο αδιανό, που λέει και στην παράσταση.
οι γονείς λείπουν από το σπίτι γιατί έχουν ανάγκη να δουλέψουν δύο και τρεις δουλειές. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν ή μόνα τους ή με τη γιαγιά. Με τη γιαγιά είναι πολύ καλό, αλλά όταν μεγαλώνουν μόνα τους αποκτούν ανασφάλεις, αποκτούν, δεν έχουν τη γύρωση αυτή. Και μην κοιτάτε τα παιδιά στην περιφέρεια που θα πάνε και στο χωριό και έχουν, το χωριό είναι σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Τα παιδιά που μεγαλώνουν στις πόλεις σε τέσσερις τείχους έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Όταν μεγαλώνουν μόνα τους έτσι σε τέσσερις τείχους. Η μόνη διέξοδος είναι το κομπιούτερ, το ίντερνετ, το οποίο έχει και αυτό πολλούς κινδύνους. Mm-hmm. Η διέξοδος του ποτού, ενδεχομένως. Η διέξοδος του χόρτου, ενδεχομένως. Άρα, λοιπόν, αυτά τα παιδιά που δεν έχουν ξεκινήσει, δεν γεννήθηκαν κακά παιδιά. Στην πορεία, οι συνθήκες τα ανάγκασαν να έχουν περίεργους προβληματισμούς και ανασφάλειες, βρίσκονται σε μια κατάσταση μετέωρη. Εκεί λοιπόν σε αυτήν την κατάσταση, τη μετέωρη, έρχεται ένα χαρτί από το στρατό να πάει να φαντάρει. Και εκεί λίγο σαλτάρουν οι δύο νεαροί και λένε. Και κάνουν την επανάστασή τους ουσιαστικά. Και αναζητούν μια διέξοδο. Αναζητούν μια απόδραση. Αναζητούν το δικό τους ταξίδι. Να βρουν τη δικιά τους Ιθάκη. Αλλά το ταξίδι αυτό είναι καλά σχεδιασμένο. Ιθάκη είναι πράγματι Ιθάκη. Μήπως η σκύλα και η χάριδη παραμονεύει και δεν ξέρουν πού είναι. Αυτά λοιπόν πραγματεύεται η παράσταση. Έχει πάρα πολύ κέφι, αλλά εκεί που έχει το κέφι και το γέλιο έχετε και κόντρα σύγκρουση, γιατί μέσα από αυτό τις σχέσεις και όπως αναφέρει ο Κατσικονός στο έργο, δοκιμάζονται και οι φιλίες μεταξύ των. Mm-hmm. Δοκιμάζεται ο έρωτας, γιατί είναι δύο αγόρια, δύο κορίτσια, δύο ζευγάρια δηλαδή. Δοκιμάζεται και ο έρωτας τους μέσα. Είναι πράγματα που σήμερα μας απασχολούν. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως είπατε, λόγω κορονοϊού, οι έρευνες λένε ότι η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό γιατί υπάρχουν προβλήματα, είμαστε κάθε μέρα μαζί και το πιο εύκολο είναι να ξεσπάσουμε στον διπλανό μας. Ποιος είναι ο διπλανός μας, το παιδί μας, η γυναίκα μας, ο άνδρας μας. Άρα και εδώ λοιπόν τα δημιουργούνται τα προβλήματα, δεν μπορούν να ξεπεράσουν, mm-hmm. γιατί υπάρχουν, τα σχεδιάζονται μεν ωραία, αλλά στην πορεία φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό τα πράγματα. Και όταν υπάρχει σύγκρουση, δοκιμάζονται όλα αυτά που σας είπα. Και η φιλία και ο έρωτας μεταξύ τους. Παρότι είναι τα παιδιά εξαπαλώνων ήχων, είναι μαζί, κινούνται μαζί, αλλά όταν έρχεται η στιγμή δύσκολη, εκεί δοκιμάζονται όλα. Νομίζω όμως ότι αυτό συνέβαινε και πριν την καραντίνα και πριν την πανδημία και πριν χρειαστεί να εγκλειστούμε μέσα στο σπίτι, κύριε Πλασκοβίτη. Πάντα οι σχέσεις, είτε αυτές ήταν φιλικές, είτε οικογενειακές, είτε ερωτικές, πάντα δοκιμάζονται. Και εκεί είναι που θα πρέπει να κληθείς να ανταποκριθείς στα δύσκολα και να δεις και τις αντοχές σου πραγματικά. Ναι. Βεβαίως πάντα ήταν έτσι. Έχουν γραφτεί και πολλά άλλα έργα και μελέτες από πάρα πολύ παλιά. Απλά αυτός ο εγκλεισμός και η καραντίνα διόγκωσε τα προβλήματα, τα οποία ήταν μικρά βέβαια, mm-hmm. αλλά τα διόγκωσε, φάνηκαν από όλες τις πλευρές και πλέον η γροθιά έχει πολλά δάχτυλα ή, αν θέλετε, υπάρχουν στο τρίγωνο περισσότερες γωνίες. Mm-hmm. Έχει γίνει πολύγωνο με οξύες γωνίες που μπορεί εκεί να πληγωθείς εύκολα. Δεν δίνει διέξοδο και δεν απαντά βεβαίως ένα θεατρικό έργο. Δεν σου δίνει τις λύσεις. Απλώς σε περνάει από μια διαδικασία να κάνεις την αυτογνωσία σου έτσι πιο εύκολα, να αναστοχαστείς. Okay, είμαστε εδώ. Κάναμε αυτό, αποτύχαμε. Τι κάνουμε τώρα. Τα παρατάμε. Αναθεωρείς πράγματα. Ήσκουμε τα μανίγια και ξαναπροσπαθούμε. Αυτά όλα λοιπόν περνάνε μέσα από το έργο και βεβαίως επειδή εντάξει, δεν είμαστε ευφυείς άνθρωποι πλέον, έχουμε τελειώσει πανεπιστήμια, έχουμε τελειώσει σχολεία, γυμνάσια, αυτά. Οπότε το έργο σε οδηγεί περισσότερο να σκεφτείς και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, η προσπάθεια πάντα χρειάζεται. Ενδεχομένως με άλλο τρόπο. Mm-hmm. Κύριε Πλασκοβίτη, είπατε ότι επιλέξατε ένα έργο με τέσσερα άτομα για να περιοριστούν, έτσι, να περιοριστεί αυτή η διαχείριση της όλης κατάστασης. Χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις στο έργο ακριβώς για να τηρηθούν όσο πιο αυστηρά γίνεται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο έργο λίγο, σκηνοθετικά λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Με την έννοια δηλαδή ότι την επαφή, την αγκαλιά θα την ήθελα πολύ περισσότερο σε περισσότερα σημεία και
Από διαφορετικό, δηλαδή να έδινε ένα φυλάκι στην αγαπημένη. Δεν το έχουμε όμως εδώ πέρα, δηλαδή μπορεί να πλησιάσει μόνο από πίσω και χωρίς να είναι η επαφή του προσώπου πάρα πολύ κοντά. Αυτό που λέει ο κανονισμός. Χωρίς να λιώνει όμως ουσιαστικά τη σκηνή, την όποια σκηνή, έτσι. Όχι, μα να σας πω κάτι, επειδή βλέπω ότι τώρα με τον... με τα κρούσματα αυτά που παρουσιάστηκαν και με την απαγόρευση των πανηγυριών, βλέπω στους δημάρχους ένα πανικό. Θα ήθελα να τους πω ότι να το δουν λίγο πιο ψύχραιμα το πράγμα. Mm-hmm. Διότι είναι άλλο το πανηγύρι που δεν ελέγχεται, είναι άλλο μια μουσική συναυλία που μπορεί να είναι 5.000 που πάλι δεν ελέγχεται. Το θέατρο είναι μια άλλη διαδικασία. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένα τα καθίσματα, υπάρχει. Δηλαδή, θα υπάρξουν οι αποστάσεις. Οι αποστάσεις υπάρχουν. Όχι, δεν μπορεί να πάει ένας δίπλα στον άλλον. Υπάρχει ταξιθεσία. Οπότε, συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και καλό θα είναι να μην πανικοβάλλονται οι άρχοντες. Διότι άμα πανικοβάλλονται οι άρχοντες, καταλαβαίνετε ο απλός κόσμος τι μπορεί να πάθει. Δεν είμαστε πριν από 2 μήνες που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Θέλει μια σωστή διαχείριση με ψυχραιμία, διαχείριση κρίσεων, λέει, κάνουμε. Mm-hmm. Βεβαίως και όλοι οι πολίτες. Δεν πρέπει να ξεχαστούμε, να κρατάμε την υγιεινή, να πλένουμε τα χέρια μας, όλα αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, αλλά όχι πανικός. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Έτσι, δηλαδή, γίνεται μια προσπάθεια να μπει και λίγο αίμα οικονομικό και στα Γιάννενα και στην Κέρκυρα που είμαι εγώ και από παντού. Αλλά εάν εμείς οι Έλληνες που είμαστε εδώ πέρα, κρατήσουμε τους όρους υγιεινής και τις προφυλάξεις που λένε οι γιατροί, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, δηλαδή, να είμαστε ψύχρεμοι και να κρατάμε τους όρους υγιεινής. Αυτό λέω. Και να μην φοβόμαστε. Ο φόβος είναι πολύ κακός σύμβουλος για τα πάντα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και νομίζω ότι το έχω. Αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουν όλοι, αρκεί να μην φτάσουμε στο σημείο να αρχίσουν να απαγορεύονται πάλι πράγματα. Δηλαδή, απαγορεύτηκαν, όπως είπατε, τα πανηγύρια, θα απαγορευτούν ενδεχομένως συναυλίες με τόσο μεγάλο όγκο, να μην φτάσουμε στο σημείο ακόμα και παραστάσεις όπως είναι το California Dreaming, με το οποίο θα περιοδεύσει το ΔΠΘ, να μην υποχρεωθούν να φτάσουν στο σημείο να μην επιτρέψουν. Κοιτάξτε, σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε από το Υπουργείο Υγείας, ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού να σταματήσουν οι θεατρικές παραστάσεις. Γιατί σας λέω, το θέατρο είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία. Δηλαδή, θα πας στο πανηγύρι και θα πιαστείς χέρι να χορέψεις, ή θα πας σε μια συναυλία που σας το ξαναείπα προηγουμένως ότι έχει 5.000 νεολαίους, δεν μπορεί να ελεγχθούν. Το θέατρο είναι διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό. Και οι ηθοποιοί είναι πολύ μακριά. Έτσι κι αλλιώς, και εμείς είμαστε συνέχεια να τα κάνουμε τα τεστ. Είναι πολύ μακριά από το κοινό και το κοινό μεταξύ τους υπάρχουν θέσεις κενές. Δηλαδή, και ειδικά στο θέατρο ΕΙΜ που παίρνει 2.000 κόσμο και θα είναι το 95%. Εντάξει, δεν φιλοδοξώ, δεν έχω αυταπάτηση ότι θα γεμίσουμε την ΕΙΜ έτσι. Το ελπίζω, το εύχομαι, αλλά δεν είμαι και εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν οι θεατές μπορούν να κάτσουν ακόμα πιο αραιά, εάν επιθυμούν. Γιατί η παράσταση θα είναι εκεί. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και στα άλλα θέατρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, ή αν θα πάμε σε χωριά που είναι στήνουν σε πλατείες, έχουν πάρει εντολές αυτοί που θα στήσουν τις καρέκλες να μην είναι μία δίπλα στην άλλη. Δεν είναι το θέατρο ίδια περίπτωση με άλλες εκδηλώσεις. Έχετε πολύ το δίκιο. Πλην των 4 παιδιών που θα μπορέσει να παρακολουθήσει ο κόσμος επί σκηνής, ένα πολύ μεγάλο επιτελείο, αρκετοί συντελεστές αυτή την παράσταση που όλοι συνυπάρχεται αρμονικά για να είναι όσο το δυνατόν πιο άρτιο το Βέβαια. Αποτέλεσμα προς το κοινό. Έχω ένα υπέροχο τεχνικό team που τους ταλαιπωρώ πάρα πολύ, διότι η αλήθεια είναι επειδή προέρχομαι από το Ελεύθερο Θέατρο, θέλουμε να κάνουμε, για να λέμε τις αλήθειες, με το λιγότερο προσωπικό να κάνουμε το μέγιστο δυνατό. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό όχι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, γιατί στο Ελεύθερο Θέατρο τα οικονομικά είναι περιορισμένα. Εδώ τους πιέζω λίγο, αλλά είναι άριστοι όλοι στη δουλειά τους. Τα πράγματα πάνε καταπληκτικά και εκεί. Ναι, σκηνικά κάνει ο φίλος ο Αντώνης ο Χαλκιάς, που τον παρακάλεσε και μου έκανε την τιμή να φύγει από τα στούντιο που γυρίζουν τις Άγριες Μέλισσες και να έρθει και 2-3 μέρες στα Γιάννενα για να κάνουμε το σκηνικό. Η Ειρήνη που την έφερα από τις διακοπές της
η Γιώργα Κύλα που κάνει τα κουστούμια, θα ξανάρθει πάλι. Η Μαρία Κυβρεκίδου που την βρήκα εδώ πέρα και είναι βοηθός σκηνοθέτη και είναι καταπληκτική. Και δεν ξέρω αν ξεχνάω, ναι, δεν νομίζω να ξεχνάω κάποιος. Αλλά όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι ήθιστε να λέμε ότι όλα πάνε καλά, ότι πέρασαμε καλά στις πρόβες. Όλοι το ίδιο λέμε. Το αν λέω αλήθεια εγώ ή ψέματα ή κάποιος άλλος συνάδελφος, φαίνεται στη σκηνή και αυτό που θα απολαύσουν οι θεατές. Οπότε, εγώ πάντως είμαι βέβαιος ότι είναι μια πολύ ωραία παράσταση και θα περάσουν μια μισή ώρα υπέροχα και πήραμε και τον καιρό και την Τρίτη δεν θα βρέχει, θα έχουμε πολύ καλό καιρό. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί την πόλη των Ιαννίνων είναι πολύ σημαντικό το να μην βρέχει. Ναι, γιατί χθες κάναμε πρόβα βρέχοντας. Κύριε Πλασκοπίτη, Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βόρειο... Θέλω να πω κάτι εδώ, γιατί μ' αρέσει να μ' αγαπάνε και να μ' μισούν επειδή λέω την αλήθεια. Σας είπα ότι πραγματικά το team το τεχνικό είναι πάρα πολύ καλό, όμως λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ, διότι βρήκα ένα θέατρο το οποίο δεν έχει καθόλου υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Δηλαδή τα φώτα και ο ήχος που είχε το θέατρο δεν το έχει το χειρότερο περιθωριακό θέατρο της Αθήνας. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Κοτσαντή, διότι αμέσως της είπα ότι δεν μπορεί να βγει αυτή η παράσταση, επαγγελματική παράσταση, που να σέβεται το ΔΠΘ. Και το ΔΠΘ να σέβεται το κοινό που έρχεται να δει. Για να σεβαστεί και το κοινό το ΔΠΘ, πρέπει η παροχή υπηρεσιών από εμάς να είναι στο μέγιστο δυνατό. Και καλά κάνουν και απαιτούν οι θεατές, γιατί πρέπει να έρθει να περιμένουν ένα θέατρο από την Αθήνα να έρθει να δουν μια ολοκληρωμένη επαγγελματική παράσταση. Το Εθνικό, το ΔΠΘ Ιωαννίνων, είναι το Εθνικό Θέατρο της Ηπείρου. Άρα λοιπόν, από έξω, από την εικόνα μέχρι και τις υποδομές, πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτό το πράγμα. Για να μπορεί να τα αγκαλιάσει η περιφέρεια, ο Δήμος, το κοινό, το πιο σημαντικό. Και επανέρχομαι λοιπόν και ευχαριστώ δημόσια την κυρία Κοτσαντή, διότι μου είπε από την αρχή, ναι, θα προσπαθήσω, θα ψάξω, θα βρω τρόπους να αποκτήσει το ΔΠΘ, όχι η παράσταση που κάνω εγώ, γιατί αυτό είναι πριν από το ΔΠΘ. Είναι παρακαταθήκη για αύριο. Ένα υλικοτεχνικό εξοπλισμό να αποκρίνεται στα μίνιμουμ. Δεν λέω να γίνει Εθνικό Θέατρο, που έχει εκατομμύρια επιχορήγηση, αλλά ένα θέατρο που να σέβεται και τους καλλιτέχνες και το κοινό. Εκεί ερχόμουν ουσιαστικά με την ερώτηση που ξεκίνησα να σας κάνω, γιατί περάσατε από το Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, Ελεύθερο Θέατρο. Τα τελευταία χρόνια ασχολείστε με τα ΔΠΘ ανά την χώρα. Πόσο σημαντικό είναι τελικά να υπάρξει και απαιτούμενη στήριξη από το κράτος για αυτά τα περιφερειακά θέατρα, κύριε Πλασκοβίτη, ακριβώς για να φτάσουμε στο σημείο που λέγατε νωρίτερα, ότι δηλαδή να δώσουν μια ακόμη υψηλότερη ποιότητα, να γίνουν τα εθνικά τοπικά θέατρα στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα ΔΠΘ. Ναι, δεν ξέρω πώς το εννοείτε ότι ασχολούμαι με τα ΔΠΘ. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να είμαι στην πρώτη ομάδα εργασίας με την ΑΕΜΗ στη Μελίνα. Για την ίδρυσή τους. Που κάναμε τα ΔΠΘ. Και μάλιστα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, να σας πω ότι τότε που ήταν να ιδρυθεί από ΑΕΜΗ να περάσει από... Πώς λεγόταν το θέατρο, δεν θυμάμαι, μου φεύγει ο τίτλος, πριν γίνει το ΔΠΘ, ο ΙΘ νομίζω δεν λεγόταν. Δεν θυμάμαι, ναι. Και ήταν να γίνουν, η Μελίνα είχε πολύ φίλο τον τότε δήμαρχο της Κέρκυρας, τον Κούρκουλο. Και λέει στη Μελίνα, να σου πω Μελίνα, εδώ στη Βορειοδυτική Ελλάδα, έδρα θα έχει το ΔΠΘ την Κέρκυρα. Και προς τη μήνυση η Μελίνα είπε, όχι, διότι ο οργανισμός που υπήρχε εδώ, ο ΙΘ νομίζω λεγότανε, έχει μεγάλη ιστορία, άρα το ΔΠΘ θα γίνει στα Γιάννα. Με τα γερέστρα πει στην Κέρκυρα. Κλείνω την παράθεση λοιπόν να πω ότι ναι, έχω ξεκινήσει και αυτός ο θεσμός, επειδή εγώ μεγάλωσα στην περιφέρεια, την περιφέρεια την αγαπάω, τη λατρεύω, είναι ο τόπος που γεννήθηκα, έτσι. Τα ΔΠΘ λοιπόν πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς κατά καιρούς, είτε γιατί ήταν λάθος η επιλογή του καλλιτεχνικού διευθυντή, είτε γιατί κάποιοι δήμαρχοι, δεν μιλάω για την Ιωάννα, γενικά συνολικά μιλάω. Κάποιοι δήμαρχοι θεώρησαν ότι το ΔΠΘ είναι ένα ακόμα μέρος για να βάλουμε 40 ρουσφέτια μας. Ανεξάρτητα χρειάζονται ή όχι, τα ΔΠΘ κάποια στιγμή κάνανε πολύ μεγάλη κοιλιά. Τώρα, στην ερώτησή σας,
Μπορούν τα διπεθέ. Μπορούν τα διπεθέ όταν και το διπεθέ από τη μεριά του αγκαλιάσει τον κόσμο, δείξει δηλαδή ότι κάνει μια δουλειά, ή αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν είναι απαραίτητο σε έναν Γιαννιώτη να περιμένει ένα αθηναϊκό θέατρο, έχει το διπεθέ του. Βεβαίως θα δει και τα άλλα. Όμως αυτό πρέπει να στηριχθεί και από την τοπική κοινωνία, πρέπει να στηριχθεί καταρχάς από την πολιτεία με μεγαλύτερα οικονομική ενίσχυση, να στηριχθεί από την περιφέρεια, για να είναι, αφού είναι περιφερειακό, από τους δήμους και γιατί όχι να μην βρεθούν και προγράμματα ΕΣΠΑ που κατά καιρούς έχουν βγει πολιτισμού και δεν τα πήραν είδηση τα ΔΠΘ. Δηλαδή αυτός ο εξοπλισμός που σας λέω τώρα εγώ θα μπορούσε να γίνει με έξοδα του όχι ΕΣΠΑ. Του Δήμου ή του ΔΠΘ, του ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ. Γιατί όχι να μην αναζητηθούν τοπικοί χορηγοί. Εδώ στα Γιάννενα, στην περιφέρεια Ιωαννίνων, υπάρχουν ισχυρές βιομηχανίες. Από νερά, από κοτόπουλα, από φέτα. Νομίζω ότι και αυτοί πρέπει από την κοινωνική ευθύνη που έχουν στο πρόγραμμά τους μέσα και στο καταστατικό τους, ένα μέρος από αυτό πρέπει στο ΔΠΘ. Και το ΔΠΘ από τη μεριά του να κάνει και μια κοινωνική πολιτική. Να πει, ξέρω εγώ, αυτές τις τρεις μέρες είναι δωρεάν η παράσταση για τους ανέργους. Είναι για τους άπορους. Θέλω να πω δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πάνδρεμα τέτοιο που όλοι μαζί να τα αγκαλιάσουν το ΔΠΘ, για να μπορέσει και το ΔΠΘ να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες. Και όταν είναι σημερινές ανάγκες, γιατί επειδή υπάρχει καλή ποιότητα και ηθοποιών, σκηνοθετών και έργων, κυρίως είναι το οικονομικό το πρόβλημα. Διότι, εντάξει, καλό είναι να λέμε ότι να γίνουν όλα εκ των ενόντων, αλλά η τέχνη πάντα είχε μικίνες. Από την αρχαία Ελλάδα στο αρχαίο δράμα δεν θα υπήρχε ούτε επίδαυρος, ούτε θα έγραφε ο Σοφοκλής ο Ευρυπίδης, αν δεν υπήρχαν οι χορηγοί. Πάντα δηλαδή το θέατρο δεν ήταν μια επικερδής επιχείρηση. Ακόμα και εμείς που είμαστε στο ελεύθερο θέατρο, όταν οικονομάμε λεφτά, οικονομάμε λίγα, όταν χάνουμε, χάνουμε πολλά. Απλά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε μια έξυπνη διαχείριση για να μην βουλιάζουμε. Νομίζω ότι μπορούν τα ΔΠΘ, ναι, μπορούν, μπορούν. Αρκεί να υπάρχει ένα όραμα από τη διοίκηση, να μην μιζεριάζει στενά στα όρια του Δήμου Ιωαννιτών, αλλά να παίξει και ένα μεγαλύτερο ρόλο. Αποκεντρωμένο. Αποκεντρωμένο, να κάνει μια συνεργασία. Έχει πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Είναι δυνατόν το ΔΠΘ να μην έχει συνεργασία με το πανεπιστήμιο? Να πάει η διοίκηση, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, η διευθύντρια, να συζητήσει με το πανεπιστήμιο ποιες δράσεις, ποιες συνέργειες μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με φοιτητές, με έτσι. Με το Εθνικό Θέατρο, να γίνει συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος, με τα άλλα ΔΠΘ. Εγώ είχα ξεκινήσει μια επαφή με το Εθνικό Θέατρο της Αλβανίας. Υπάρχουν οι όμορες χώρες. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Θέλει όραμα, σχέδιο, ικανούς ανθρώπους και συγκεκριμένους στόχους. Και κυρίως να μην υπάρχει και πόλεμος εκ των έσω. Εννοείται. Και με αφορμή, το λέω έτσι και από τους τοπικούς καλλιτέχνες, γιατί βρήκατε στην αρχή έτσι αυτή σας τις διαδρομές εδώ στα Γιάννενα ένα τέτοιο κλίμα, λίγο εχθρικό θα έλεγε κανείς. Δεν θέλω να επεκταθούμε πάρα πολύ, αλλά είναι ένα θέμα το πώς θα πρέπει τελικά και οι τοπικοί καλλιτέχνες που σίγουρα προσδοκούν από ένα ΔΠΘ να τους υποστηρίξει, να το υποστηρίξουν και οι ίδιοι όμως. Κοιτάξτε. Εγώ σέβομαι όχι μόνο καλλιτέχνη, οποιοδήποτε εργαζόμενο που αγωνιά να βρει δουλειά. Έτσι. Είναι σεβαστό δηλαδή να διεκδικούν όλοι οι εργαζόμενοι περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι δικαίωμά τους και υποχρέωσή τους να το ζητάνε αυτό. Ο τρόπος όμως που το ζητάς και από ποιον το ζητάς, εκεί λίγο υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Εθνικό Θέατρο, που έχει από πίσω του κάποια ιδρύματα χορηγούς και το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλα έσοδα, απασχολεί 100 ηθοποιούς. Απασχολεί 100 ηθοποιούς. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω δουλειά. Εδώ το ΔΠΘ, στις καλλιτεχνικές δράσεις, έχει 50. Άρα, λοιπόν, το να λέει ο καλλιτέχνης που έχει μείνει χωρίς δουλειά ότι θέλω κι εγώ, βρες μου και άλλη μια θέση εργασίας, είναι δικαίωμά του. Αλλά όταν αρχίζει και πετάει λάσπη και λέει ψέματα, όταν φτάσαν στο σημείο να λένε ότι εγώ θα πάρω 214.000 ευρώ από το ΔΠΘ, είναι αθλειότητα.
Δηλαδή, είναι ψέμα που κοκκινίζει και το ίδιο το ψέμα. Όταν εγώ θα πάρω για σκηνοθεσία, είμαι όλη μέρα εδώ πέρα, διεύθυνση παραγωγής, δωρεάν τη μουσική επένδυση και αυτά, θα πάρω 4.500 και θα είμαι 3 μήνες και αποχωρείων εισχωρείων, που λέγαμε. Χάνεις και το δίκιο σου. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, επειδή κάποιοι είναι και φίλοι μου, τους είπα, όποτε θέλετε, να πιούμε ένα καφέ, πάρτε ένα τηλέφωνο, είμαι στη θέση να πιούμε καφέ, να το κουβεντιάσουμε. Στο φιλικό. Όχι για να απολογηθώ, δεν έχω απολογηθώ για κάτι. Έτσι είναι πολύ καθαρή η πορεία μου στο θέατρο πάρα πολλά χρόνια τώρα. Να μιλήσουμε, να δούμε τελικά τι είναι αυτό που λέτε. Και, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμαρχος θα απαντήσει για αυτά που κατηγορούν τον Δήμαρχο, εντός πολλών εισαγωγικών, η Πρόεδρος για αυτά που λένε, αλλά να μου λένε ότι είμαι παράνομος εδώ και παράνομος θα πάρω τα λεφτά. Είναι εξωφρενικό. Φαντάζομαι ότι είναι μια άσχημη παρένθεση την οποία την έχετε κλείσει ήδη. Ναι, βέβαια, εντάξει, μα δεν έχει κανένα νόημα να το κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Κλείνοντας αυτή μας τη συζήτηση, κύριε Πλασκοβίτη, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο. Ναι, εγώ πραγματικά τους κοιτάω στα μάτια και τους λέω ότι 21 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, στο θέατρο ΕΙΜ θα περάσετε μία μισή ώρα υπέροχα. Θα γελάσετε, θα συγκινηθείτε, μπορεί να πέσει και ένα δάκρυ μικρό, αλλά μία μισή ώρα θα είναι υπέροχη. Γι' αυτό προμηθευτείτε από τώρα τα εισιτήριά σας, είναι πάρα πολύ χαμηλά. 10 ευρώ για τους ανέργους, 3 ευρώ. Η προπόληση γίνεται στο ticket Ιωάννινα, στο βιβλιοπωλείο Αναγνώστης και προσπαθούμε να ανοίξουμε και το viva.gr, κάνω κι εγώ τα σαρδά μου. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και επειδή δεν μπορείτε να περιμένετε λόγω κορονοϊού πολύ στην ουρά και να μην υπάρξει πρόβλημα 9.30 ώρα στο θέατρο ΕΙΜ, καλό είναι να προμηθευτείτε από τώρα τα εισιτήριά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στην πρεμιέρα, αλλά και σε αυτό το ταξίδι που θα κάνετε το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ήπειρο και την Ελλάδα. Και ελπίζω ότι θα βρεθούμε στο τέλος αυτής της διαδρομής να κάνουμε και έναν απολογισμό, κύριε Πλασκοβίτη. Στη διάθεσή σας. Να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είστε καλά.